Χαίρετε, καλησπέρα. Έχουμε ένα θέμα απόψε, το οποίο είναι συνέχεια ενός προηγούμενου θέματος που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τις γνωριμίες μέσω διαδικτύου και την καλύτερη χρήση των εφαρμογών ή στο σελίδο γνωριμιών. Η φίλη του τιτλοδοτεί το mail που έχει στείλει, γνωριμίες μέσω ίντερνετ, Tinder και θέματα συζήτησης στο πρώτο ραντεβού. Θέκλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σου στέλνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς και ανταποδίδουμε εμείς μαζί με τις ευχαριστίες μου για την καταπληκτική δουλειά που κάνεις. Παίρνω αυτή την ευκαιρία και σου στέλνω ένα unplugged για τις γνωριμίες που έχω κάνει μέσω διαδικτύου. Οι συμβουλές σου περί σχέσεων για άλλη μια φορά είναι πολύτιμες. Μακάρι. Όταν γνωρίζω κάποιον, το πρώτο πράγμα που τον ρωτάω είναι αν είναι ελεύθερος. Και πολύ καλά κάνεις. Πολλοί άνδρες μου λένε ότι είναι χωρισμένοι. Όταν τους ρωτάω αν έχουν πάρει διαζύγιο, κάποιοι μου απαντάνε πως όχι και συνεχίζουν με φράσεις τύπου «Δεν με απασχολεί το θέμα», «Δεν θα μου πουν οι δικηγόροι αν είμαι χωρισμένος», «Δεν θέλω να ξαναπαντρευτώ, οπότε δεν βλέπω τον λόγο να μπω στη διαδικασία του διαζυγίου» ή με ρωτάνε «Τι σε ενδιαφέρει εσένα, εσύ το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν γνωρίζεις κάποιον είναι να παντρευτείς». Αλήθεια, πώς αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιους? Έλα μουντε. Πώς αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιους που με τις απαντήσεις τους προδίδουν ξεκάθαρα, δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν τους ενδιαφέρει μια ουσιαστική γνωριμία. Ότι για παιχνίδι έχουν μπει τα γόρια στο site. Εγώ πιστεύω πως άσχετα με το τι θα γίνει, ασχέτως με το τι θα γίνει, η σχέση πρέπει να είναι ισότιμη και εγώ μαζί σου. Είμαι απολύτως ελεύθερη και αντίστοιχα δεν θέλω άνθρωπος που έχω δίπλα μου να έχει κατάλοιπα από προηγούμενες σχέσεις. Και το δικαιούσε αυτό το πράγμα. Μάλιστα, είχα κάνει γνωριμία με κάποιον που με ενδιέφερε και πριν να το πω, πριν να διαβάσω τη συνέχεια, θέλω να πω το εξής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χωρίσει από μία σχέση, από ένα γάμο, και πραγματικά έχει χωρίσει, θέλει από μόνος του να βγάλει διαζύγιο. Κάνει από μόνος του διαδικασία για να βγει το διαζύγιο, γιατί δεν θέλει να εξακολουθήσει να είναι παντρεμένος με ένα πρόσωπο από το οποίο έχει χωρίσει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε διάσταση και όπως έχουμε ακούσει πρόσφατα μπορεί να βρίσκονται και σε διάσταση στο ίδιο σπίτι. Αυτό δεν το ξέρω για τη διάσταση στο ίδιο σπίτι, ότι έχει κόσμο που ισχυρίζεται ότι είναι σε διάσταση ενώ είναι στο ίδιο σπίτι. Το μάθαμε και αυτό μέσα από τις επιστολές που λαμβάνουμε. Έχει ανθρώπους που είναι σε διάσταση και δεν παίρνουν διαζύγιο για λόγους οικονομικούς, γιατί σκέφτονται θα στοιχήσει η διαδικασία του διαζυγίου, ή για να μην έχουν να πληρώνουν διατροφές ή για να μην διαμοιράσουν την κοινή περιουσία ή τα κοινά χρέη. Ένας άνθρωπος όμως, ο οποίος είναι παντρεμένος και δεν έχει διαζύγιο, εξακολουθεί να είναι παντρεμένος. Δεν νοείται ελεύθερος άνθρωπος ο οποίος να είναι παντρεμένος με κάποιον άλλον και να θεωρεί ότι είναι ασήμαντο και όχι απαραίτητο το να πάρει διαζύγιο. Κάποιος ο οποίος όντως έχει τελειώσει με το γάμο του, από τα πρώτα πράγματα που θα συζητήσει όταν επέρθει το τέλος του γάμου είναι πώς θα βγάλουμε το διαζύγιο. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επίτηδες καθυστερούν την έκδοση του διαζυγίου, είτε γυναίκες είτε άνδρες, οι οποίοι το κάνουν για να εκδικηθούν τον πρώην τους ή για να εκδικηθούν την πρώην τους ή να εξασκήσουν κάποιο είδους οικονομική πίεση πάνω στον πρώην άνδρα τους ή πάνω στην πρώην γυναίκα τους. Εκεί είναι άλλη περίπτωση. Αν όμως ο ίδιος δεν θεωρεί σημαντικό να βγάλεις διαζύγιο, τότε τι γυρεύεις να γαμπρίζεις? Μάλιστα, είχα κάνει γνωριμία με κάποιον που με ενδιέφερε και βγαίναμε λίγο καιρό. Έδειχνε ενθουσιασμένος μαζί μου, συστήθηκε σαν χωρισμένος και μου είπε πως είναι στη φάση που κινεί τις διαδικασίες να χωρίσει. Από ένα σημείο και μετά επέμενε να προχωρήσουμε, αρνήθηκα επειδή ήθελα πρώτα να ξεκαθαρίσει τη θέση του με την πρώην γυναίκα του, ήθελα να έχω στοιχεία ότι όντως έχει κάνει κινήσεις για να πάρει διαζύγιο.
Εκείνος τότε απλώς εξαφανίστηκε ενώ έδειχνε ερωτευμένος. Γιατί άραγε. Μπορεί να μην ήταν διαζευμένος, μπορεί να μην ήταν σε διάσταση, μπορεί να μην ήταν σε διαδικασία να πάρει διαζύγιο, να έλεγε ψέματα. Από την άλλη μεριά υπάρχουν άντρες που είναι πραγματικά χωρισμένοι, αλλά διατηρούν ιδιαιτέρως στενές σχέσεις με την πρώην γυναίκα τους. Τόσο στενές που για μένα δεν δικαιολογούνται. Γνώρισα έναν άντρα χωρισμένο. Σε μια συζήτηση που είχαμε, μου είπε πως πιστεύει πως οι γυναίκες δεν πρέπει να δουλεύουν αφού του παντρευτούν. Προοδευτικός τύπος, ε? Ειρωνικά το λέω. Εγώ το ρώτησα πώς ζει η πρώην γυναίκα του από τη στιγμή που χώρισα. Μου απάντησε πως τη συντηρεί εκείνος. Υπόψη πως ο συγκεκριμένος έχει μια κόρη ενήλικη, η οποία μένει με την οικογένειά της, οπότε δεν στέκει το ότι δίνω λεφτά στην πρώην γυναίκα μου για το παιδί του. Όχι, ξεκάθαρα σου λέει, στην πρώην γυναίκα του δίνει λεφτά για την πρώην γυναίκα του. Ένας άλλος μου είπε πως κάθε φορά που έχει εκπτώσεις δίνει στην πρώην του χρήματα για να πάρει ρούχα. Άλλο να παίρνει κάτι για το σπίτι της πρώην γυναίκας του, μιας και μένει και το παιδί του εκεί, άλλο να δίνει λεφτά στην ίδια για να ψωνίζει ρούχα για τον εαυτό της. Το κορυφαίο που άκουσα από άνδρα είναι πως φιλοξενεί την πρώην του σπίτι του, δεν είχαν παιδιά, γιατί δεν έχει που να μείνει. Ή μπορεί να είναι κανονικά παντρεμένος και να λέει πως φιλοξενεί την και καλά πρώην του που δεν έχει που να μείνει. Ο Θεός και η ψυχή τους. Αν με ρωτάς, δεν έχω πρόβλημα ένας χωρισμένος που έχω γνωρίσει να δίνει λεφτά στην πρώην του. Στις περιπτώσεις όμως που ανέφερα, ναι, με πείραξε από την άποψη πως θέλω ο σύντροφος που έχω να έχει απεμπλακεί πλήρως από προηγούμενες σχέσεις του. Θα μου φαινόταν αδιανόητο, ας πούμε, εγώ να κόψω ένα μηνιάτικο στον πρώην μου. Γιατί όχι, μπορείς. Μια άλλη ερώτηση που κάνω στην αρχή μιας γνωριμίας είναι τι ακριβώς αναζητάς. Και πολύ καλά κάνεις και κάνεις αυτή την ερώτηση. Πολλοί μου απαντάνε δεν ξέρω, θα δούμε όπου μας βγει. Όταν δεν ξέρεις σημαίνει ότι δεν θέλεις τίποτα. Όταν δεν ξέρεις τι θέλεις σημαίνει ότι δεν θες τίποτα. Όταν έχω προσπαθήσει να πιάσω συζήτηση για να μάθω τις προθέσεις του συνομιλητή μου, έχω ακούσει απαντήσεις όπως «Άσε μας κουκλίτσα μου που περιμένεις τον πρίγκιπα με το άσπρο άλογο», «Ψάξε τώρα για εκκλησία επειδή το καλοκαίρι γίνονται πολλοί γάμοι» ή «Το ξέρω πως θες να κανονίσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου μας, αλλά εγώ θέλω να δούμε που θα βγει». Να μας λείπουν αυτές οι ειρωνίες. Δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα σε ρωτάει τι ακριβώς ζητάς σε ένα site γνωριμιών ότι θέλει να σε παντρευτεί. Όχι. Θα σε γνωρίσει, να σε γνωρίσει θέλει και προσπαθεί αυτή η γυναίκα να γνωρίσει κάποιον ο οποίος όντως να θέλει τα ίδια πράγματα με αυτήν και καλά κάνει και το ρωτάει. Και καλά κάνετε και εσείς να το ρωτάτε. Αν για παράδειγμα εσείς που μπαίνετε για να κάνετε τους έξυπνους θέλετε να βρείτε κάποιον ανάλογο, κάποιο ανάλογο πρόσωπο στο site, να ρωτήσετε τι ψάχνεις εδώ. Και όταν σας πει ο άλλος ψάχνω να κάνω χαβαλέ, α και εγώ, έλα να χαβαλεδιάσουμε μαζί. Ή ψάχνω να κοροϊδεύω κόσμο να πεις «Α, και εγώ, έλα να λιλοκοροϊδευτούμε». Δηλαδή, έχουν ανατραπεί όροι και κάποιοι άνθρωποι έχουν πάρα πολύ αυθάδεια. Εξαιρετική αυθάδεια. Επικρατεί σε μεγάλο βαθμό από ό,τι έχω καταλάβει η άποψη «Ας γνωριστούμε και βλέπουμε». Ή ότι όλοι οι άνθρωποι δεν μας βγάζουν τα ίδια πράγματα. Εγώ είμαι της άποψης πως πρώτα καταλήγεις το τι θέλεις και μετά ψάχνεις τον άνθρωπο που σου κάνει για αυτό που θέλεις. Συμφωνώ μαζί σου. Ή είσαι σε μια φάση ζωής που είσαι σε θέση και επιθυμείς να δημιουργήσεις μια ουσιαστική σχέση. Ή είσαι σε μια φάση που δεν μπορείς και δεν θέλεις να έχεις μια ουσιαστική σχέση και θες απλώς να περάσεις τον καιρό σου. Οπότε και στο site, αν πεις να πεις, αγάπη μου, η κοπέλα μου, εγώ ήρθα εδώ για να βρω συντρόφους για ευκαιριακό σεξ. Αν σε ενδιαφέρει, να το συζητήσουμε. Να είσαι έντιμος, να είσαι έντιμη. Τέλος, θα ήθελα να μας προτείνεις μερικά θέματα συζήτησης για το πρώτο ραντεβού. Προσωπικά έχω καεί και σε αυτό το θέμα. Υπήρξε άνθρωπος που στο πρώτο ραντεβού άρχισε να μου απαριθμεί όλα του τα προβλήματα. Όπως ότι η μάνα του είναι άρρωστη, δεν έχει ούτε σύνταξη και την έχει υπευθυνή του, μάλλον την έχει υπό την ευθύνη του, θες να πεις. Πώς ο πατέρας του τον παράτησε και ότι πολλές φορές δεν του φτάνουν τα χρήματα του για να ζήσει. Δεν θα επιλέξεις εσύ τη συζήτηση στο πρώτο ραντεβού. Θα την αφήσεις να δεις που πάει, γιατί έτσι θα μάθεις πολλά πράγματα για τον συνομιλητή σου. Καλά έκανε και σου τα είπε αυτά, να τα ξέρεις. Άλλος άνθρωπος μου έπιασε θρησκευτική συζήτηση από το πρώτο ραντεβού, με αποτέλεσμα να με κάνει να νιώσω πάρα πολύ άβολα.
Εφόσον ένιωσες πάρα πολύ άβολα, αυτό ήταν και το σήμα για να μην το ξανασυναντήσεις. Άλλος μου παρέθεσε αναλυτικά τα πολιτικά του πιστεύω και μου ανέλησε το πρόγραμμα του κόμματος, ο οποίος είναι ο παδός. Έτυχε όταν βγήκαμε να ήταν περίοδος οικολογών και παρασύρθηκε. Ο καθένας μιλάει για αυτά που τον ενδιαφέρουν, άρα δεν είναι καλή ιδέα να οργανώνουμε το τι θα πούμε στο πρώτο ραντεβού, θα πω στην πορεία περισσότερα. Από την άλλη, βαριέμαι να συζητάω μόνο για μουσική και ταινίες. Άμα δεν γουστάρεις τη μουσική και τις ταινίες, δεν θα συζητάς για μουσική και ταινίες, εννοείται. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε για πιο προσωπικά ζητήματα? Τι πρέπει να κάνουμε στα πρώτα ραντεβού για να μην φέρουμε το άλλο πρόσωπο σε δύσκολη θέση? Γιατί το ενδιαφέρον σου να είναι τι θα πρέπει να κάνεις για να μην φέρεις τον άλλο σε δύσκολη θέση και το ενδιαφέρον σου να μην είναι να παρατηρήσεις πώς λειτουργεί ο άλλος και αν σε φέρνει σε δύσκολη θέση να το σκεφτείς σοβαρά για να μην το ξανασυναντήσεις? Επίσης, τι έχει ενδιαφέρον να συζητάμε? Αυτή την ερώτηση δεν μπορώ να σου την απαντήσω, αγάπη μου, γιατί ούτε σένα σε ξέρω, ούτε αυτόν καθένα με τον οποίο βγαίνεις μπορώ να το ξέρω. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σου και περιμένω με ανυπομονησία τις συμβουλές σου και τη γνώμη σου για τα πρώτα ραντεβού, της γνωριμίας μέσω ίντερνετ και την εξέλιξη μιας γνωριμίας γενικά. Λοιπόν, όσον αφορά στο τι συζητάμε στο πρώτο ραντεβού, δεν υπάρχει προκαθορισμένο μπλοκάκι με ερωτήσεις για το τι να ερωτήσεις και το τι να συζητήσεις στο πρώτο ραντεβού. Γενικώς είμαι εναντίον των οδηγιών πλεύσης, των άρθρων ή των βίντεο που λένε πρέπει να πεις αυτό και μετά να πεις το ένα και μετά να πεις το άλλο. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία. Και ποια είναι η ουσία όταν βγαίνεις σε πρώτο ραντεβού? Ποια είναι η ουσία όταν κάνεις γνωριμία μέσω διαδικτύου? Η ουσία είναι διπλή. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να παρατηρήσεις και να αντιληφθείς είναι αν όντως σου αρέσει αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλείς και με τον οποίο έχεις βγει ραντεβού. Να δεις αν σου αρέσει, όχι αν του αρέσεις, αν σου αρέσει. Και το δεύτερο που πρέπει να δεις είναι αν εσύ και αυτός ο άνθρωπος στην περίπτωση που σου έχει αρέσει βρίσκεστε σε ένα παρόμοιο χώρο, θέλετε παρόμοια πράγματα. Και ξαναλέω, έχει ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν μια ουσιαστική σχέση, έχει ανθρώπους που θέλουν να κάνουν απλώς φίλους και γνωστούς, να γνωρίσουν κόσμο, έχει ανθρώπους που θέλουν απλώς να παίξουν. Άρα, αν θέλετε και οι δυο να παίξετε, μια χαρά και γουστάρετε ο ένας τον άλλο, προχωρήστε να παίξετε. Αν θέλετε και οι δυο απλώς να κάνετε κοινωνικές γνωριμίες, γιατί κάποιοι το λένε και αυτό, είμαι στο site γνωριμίο για να κάνω κοινωνικές γνωριμίες. Άμα θες να κάνεις κοινωνικές γνωριμίες και εσύ, θέλει και αυτός να κάνει κοινωνικές γνωριμίες, προχωρήστε. Κατά τη γνώμη μου, τα site γνωριμίων δεν είναι για να κάνεις κοινωνικές γνωριμίες, αλλά εντάξει. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Αν κάποιος λέει θα μπω στο Tinder ή σε οποιοδήποτε άλλο site γνωριμίων για να κάνω κοινωνικές γνωριμίες και γνωρίσει και κάποιον άλλον ή κάποιον άλλη μου να έχει το ίδιο βίτσιο, ας κάνουν κοινωνική γνωριμία, ας γίνουν πλατωνικοί φίλοι, δεν μας αφορά. Η τρίτη περίπτωση είναι να ενδιαφέρεται κάποιος για μια ουσιαστική γνωριμία. Τι σημαίνει ουσιαστική γνωριμία? Σημαίνει είμαι πλήρως αποκομμένος από το παρελθόν, έχω τελειώσει με το ερωτικό μου παρελθόν, δεν έχω κανένα συνέστημα ή καμία σύνδεση με το παρελθόν, δεν είναι ότι μόλις έχω χωρίσει και πάω να κάνω μια σχέση rebound relationship, μια σχέση ανάκαμψης, κάνω μια σχέση για να ξεχάσω την πρώην μου ή τον πρώην μου, ή είμαι πικαρισμένος ή πικαρισμένη επειδή με είχε απατήσει το πρόσωπο μου να μαζί του προηγουμένως και εξακολουθώ να είμαι μαζί του και πάω να κάνω μια γνωριμία να το απατήσω και εγώ, να την απατήσω και εγώ, να τον απατήσω και εγώ, να έρθουμε στα ίσα μας ή οτιδήποτε άλλο. Ουσιαστική γνωριμία σημαίνει είμαι παντελώς ελεύθερος, δεν έχω καμία διασύνδεση και υποχρέωση ερωτική προς άλλον άνθρωπο, είμαι σε μια φάση στη ζωή μου που είμαι καλά ψυχικά και συναισθηματικά, έχω μια ισορροπία στη ζωή μου και αυτό που μου λείπει είναι η συντροφικότητα. Και έχω το θάρρος να διεκδικήσω τη συντροφικότητα. Και κάποιος ο οποίος ψάχνει μια ουσιαστική σχέση δεν θα σου πει θέλω μια ουσιαστική σχέση ή θέλω να παντρευτώ. Θα σου πει είμαι εδώ επειδή είμαι μόνος, αυτό που μου λείπει από τη ζωή μου είναι μια συντροφικότητα και μπήκα σε αυτό το site και αν τυχόν γνωρίσω κάποιον άνθρωπο που να αρέσει ο ένας τον άλλο και να ταιριάζουμε και αν μας βγαίνει να προχωρήσουμε σε συντροφικότητα. Κατ' εμένα αυτή είναι μια υγιής απάντηση, μια ρεαλιστική απάντηση, μια απάντηση που δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος όντως είναι ανοιχτός στη δημιουργία μιας συντροφικής σχέσης. Αν σου πει ο άλλος αυτό το πράγμα ότι είμαι μόνος, είμαι μόνη,
Έχω μοναξιά, έχω έλλειψη συντρόφου. Είμαι αρκετό καιρό μόνος, είμαι αρκετό καιρό μόνη και έχω επιθυμήσει να μπω στη συντροφική σχέση. Θα ήθελα να βρω ένα τέρι που να ταιριάζουμε. Δεν ξέρω αν θα το βρω από αυτή την εφαρμογή. Έχω κάνει όμως αυτό το προφίλ και είμαι ανοιχτή, είμαι ανοιχτός, είμαι διαθέσιμος, είμαι διαθέσιμη να γνωρίσω κόσμο και στην περίπτωση που υπάρχει αλληλοεπιθυμία γνωριμίας και από τα δύο μέρη που αρέσουμε ένα στον άλλο και από τη στιγμή που θα γνωρίσω κάποιον άνθρωπο που ταιριάζουμε και αρέσουμε ένα στον άλλο και θέλουμε και οι δυο κάτι, θα το προσπαθήσω. Αυτό. Ούτε θέλω να παντρευτώ, όταν όλος σου λέει θέλω να παντρευτώ, σημαίνει ότι δεν σκέφτεται σωβαρά. Εν τω μεταξύ, προσοχή. Όταν ρωτάτε στον άλλον τι ψάχνεις αυτό το site και σου απαντάει, σε κοροϊδεύει και σου λέει έραψες τον ηφικό και σου μείνει ο γαμπρός και το καλοκαίρι γίνονται πολλοί γάμοι και όσο και προλαβαίνεις όλα αυτά που έγραφες, αυτούς τους τύπους blogging delete κατευθείαν. Δεν μπει στη διαδικασία να συζητήσεις μαζί τους. Αν ο άλλος κοροϊδεύει εσένα και θεωρεί ότι αν αντιμετωπίσεις με σοβαρότητα την πιθανή γνωριμία, το ενδεχόμενο της γνωριμίας με έναν άλλον άνθρωπο και δημιουργίας ρομαντικού δεσμού, αν σε κοροϊδέψει με τέτοιο τρόπο, δείχνει ότι δεν έχει κανέναν απολύτως σοβαρό σκοπό και σοβαρός σκοπός δεν είναι μόνο ο γάμος, σοβαρός σκοπός είναι να αντιμετωπίσεις τον νέο άνθρωπο που γνωρίζεις, τον καινούριο άνθρωπο που γνωρίζεις με το σεβασμό που αρμόζει σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Δικαιούμαστε να μας σέβονται οι άνθρωποι με τους οποίους φλερτάρουμε. Δικαιούμαστε να μας εκτιμούνε. Πόσος μισογυνισμός περιέχεται στη φράση «ψάχνεις γαμπρό» και εσύ μόλις γνωρίσεις κάποιον σκέφτεσαι να τον παντρευτείς. Χωρίς η κοπέλα να έχει να αναφέρει το γάμο, χωρίς η κοπέλα. Τώρα αν έρθει η κοπέλα και πει «θέλω να παντρευτώ, όλες οι φίλες μου έχουν παντρευτεί και ψάχνω κάποιον για να παντρευτώ», ναι, εκεί πέστηστα. Αν όμως σε ρωτάει τι ακριβώς ψάχνεις, τι ακριβώς ψάχνεις στο site και η αντίδραση σου είναι να την κοροϊδέψεις και να την κατηγορήσεις για γαμό πληχτή, τότε εσύ είσαι κάτι άλλο πληχτός, τέλος πάντων αστραπό πληχτός, ό,τι θες ας είσαι, πήγαινε στο καλό. Block and delete. Μην ξεχνάτε στις ιστοσελίδες γνωριμιών και στα κοινωνικά δίκτυα και στις εφαρμογές γνωριμιών υπάρχει το κλειδί block. Μπλοκάρεις τον άλλο, δεν σε βλέπει, δεν το βλέπεις και τελειώσαμε. Αφού δεν τον ενδιαφέρεις και αφού αυτός έχει διάθεση για κοροϊδία, να πάει να βρει κάποιον άλλο πρόσωπο μέσα στο site που έχει μπει επίσης για κοροϊδία και να αλληλοκοροϊδευτούν και να αλληλοκατηγορηθούν και να αλληλοευλογηθούν. Να ευλογήσει ο ένας τα γένια του άλλου. Υπάρχει μια φράση, ευλογούμε τα γένια μας. Λοιπόν, σοβαρότητα. Σοβαρότητα. Δεν είναι ντροπή να έχεις σοβαρό σκοπό. Σοβαρό σκοπός δεν σημαίνει θέλω αμέτη μου χαμέτη να παντρευτώ, άντρας να είναι και όποιος να είναι, η γυναίκα να είναι και όποια να είναι. Σοβαρό σκοπός σημαίνει ότι βλέπω τον εαυτό μου με σοβαρότητα, προσεγγίζω το θέμα των ερωτικών σχέσεων με σοβαρότητα, προσεγγίζω τη συντροφικότητα με σοβαρότητα και δείχνω την απαραίτητη σοβαρότητα ώστε να κάνω μια επιλογή για τη ζωή μου ή επιλογές που θα κάνω για τη ζωή μου να μην μου χαλάνε τη ψυχική και σωματική μου υγεία. Γιατί σε αυτό το κανάλι έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο, στο οποίο μιλάμε για κακοποιητικές ερωτικές σχέσεις, για τοξικές ερωτικές σχέσεις, για ερωτικές σχέσεις με αδιάγνωστους ανθρώπους, οι οποίοι μας χαλάνε όχι μόνο τη σωματική αλλά και τη ψυχική μας υγεία. Όχι μόνο τη ψυχική αλλά και τη σωματική μας υγεία. Οπότε, αν ο άλλος βγάλει φλασάκια από την αρχή, αν ο άλλος δείξει κόκκινες σημαίες από την αρχή, δεν χρειάζεται να καθίσουμε να φάμε όλο το δηλητήριο, όλη την τοξικότητα και μετά να πούμε «Α, είχα γνωρίσει αυτόν τον τύπο ο οποίος στην αρχή της γνωριμίας μου έλεγε και με κοροϊδεύε πως θέλω γάμο και μετά που τον έφαγα στη μάπα 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια μετά άνοιξα τα μάτια μου και τον έδιωξα ή αποφάσισε αυτός να με απελευθερώσει από την τοξική του παρουσία». Τα έχουμε κάνει αυτά τα λάθη στο παρελθόν όλοι μας ή τέλος πάντων περισσότεροι από εμάς. Ουδής αναμάρτητος. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Αν έχει κάποιον να πει ότι που έχει μια ηλικία ρε παιδί μου 30-35 χρονών που έχει ξεκινήσει την ερωτική του ζωή πριν 5-6 χρόνια τουλάχιστον και δεν έχει κάνει μια τοξική σχέση, να πούμε αυτός ζει σε έναν ιδανικό πλανήτη να μας στείλει πρόσκληση να μεταναστεύσουμε και εμείς σε εκείνον τον ιδανικό πλανήτη. Αδιάγνωστοι παντού. Πολύ. Άρα ξεδιαλέγουμε. Φιλτράρουμε. Φιλτράρουμε. Τώρα, για το τι συζητάμε στο πρώτο ραντεβού, πραγματικά δεν έχω ιδέα.
Εγώ είμαι τη άποψη ότι όταν πηγαίνει σε ένα πρώτο ραντεβού, καλύτερα να ακού περισσότερο ότι έχει να σου πει ο άλλο παρά να λε. Γιατί πολλέ φορέ πέφτουμε στην παγίδα στα πρώτα ραντεβού να μιλάμε για τον εαυτό μα και να μιλάμε για τη ζωή μα και να λέμε τι απόψει μα και τι εμπειρίε μα και να παίρνουμε τη συζήτηση στα θέματα που μα ενδιαφέρουν. Και να καταλήγουμε στο τέλο να μην μάθουμε τίποτα για τον άνθρωπο με τον οποίο βγήκαμε για καφέ ή πήγαμε για βόλτα στο πάρκο τώρα μέσω πανδημία για να γνωριστούμε. Στα πρώτα ραντεβού αφήνουμε τον άλλον να λειτουργήσει ελεύθερα, να δούμε πού θα πάει. Ο άλλος που κλαίγεται και ότι δεν έχει χρήματα και ότι τους άφησε ο πατέρας του και ότι φροντίζει τη μάνα του και αυτά και βγάζει όλη αυτή τη μιζέρια, σου δείχνει ρε παιδί μου ότι αν εσύ θες να κάνεις κάτι μαζί μου, θα μπει στη μιζέρια μου να μιζεριαστούμε μαζί. Εντάξει, ο άλλος σου μιλάει για τα πολιτικά, μπορεί σε εκείνη την περίπτωση να ένιωθε τρακ και να πήρε τη συζήτηση σε εκείνο το σημείο. Ή μπορεί να είναι τόσο φανατισμένος με το πολιτικό κόμμα που υποστηρίζει και με την πολιτική γενικότερα και πρέπει να δεις αν θα σε ενδιέφερε να είσαι με κάποιον που να έχει τόσο μεγάλη που να τον ενδιαφέρει τόσο πολύ η πολιτική και να σπαταλεί, να χρησιμοποιεί τόσο πολύ από το χρόνο του πάνω στην πολιτική. Για μένα, εμένα δεν θα με ενοχλούσε. Δεν θα με ενοχλούσε ένας άνθρωπος να είναι ένθερμος υποστηριχτής μιας ιδεολογίας ή ενός πολιτικού κόμματος. Φτάνει να μην προσπαθούσε να με προσιλητήσει ή να μην προσπαθούσε να με πείσει τι να ψηφίσω ή να μην προσπαθούσε να επιβάλλει τις δικές του ιδέες σε μένα. Τις πολιτικές ιδέες ή τις κομματικές ιδέες. Δεν ξέρω, έτσι λέω τώρα, δεν μου έχει τύχει καμιά φορά να μην κάνει ένα φανατικό. Η λέξη φανατικός δεν είναι καλή. Ίσως ένας φανατικός να μην μου έκανε, αλλά κάποιος που είναι ένθερμος υποστηριχτής μιας ιδεολογίας, γιατί όχι. Έχει ιδανικά ο άνθρωπος αρχές και αξίες. Άλλο ιδεολογίες και άλλο τα κόμματα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα στο πρώτο ραντεβού είμαστε ο εαυτός μας, είμαστε απλοί και φυσικοί και παρατηρούμε να δούμε αν μας αρέσει ο νέος άνθρωπος που γνωρίζουμε και παρατηρούμε να γνωρίζουμε αυτόν τον άνθρωπο. Όχι να διαφημίσουμε καλά τον εαυτό μας εμείς. Και βλέπουμε αν μας αρέσει αυτός ο άνθρωπος. Όχι αν του αρέσουμε. Αυτά είναι τα απαντήματα μου στα ερωτήματα σου, αυτές είναι οι απαντήσεις μου στα ερωτήματα που έχεις θέσει. Είναι μεγάλο το θέμα, είναι μεγάλο το ζήτημα, παίρνει πολλή συζήτηση, ίσως σε κάποιο επόμενο vlog να έχουμε και άλλες ιστορίες από άλλους που κάνουν τις δοκιμές τους τώρα και να τα συζητήσουμε. Μια φίλη μου γράφε προχθές στο Instagram, λέει «Άρε Θέκλα, έχω μπει στο Tinder». Και τους ρωτάω όλους, είσαι μονογαμικός ή πολυγαμικός και κάνω πάρα πολύ πλάκα από τις απαντήσεις που μου δίνουν. Εγώ προσωπικά θα το ρωτούσα από την αρχή. Είσαι ελεύθερος, είσαι πολυγαμικός ή είσαι μονογαμικός. Έτσι, ξεκάθαρα. Χωρίς να κατακρίνω τους πολυγαμικούς, απλώς, επειδή εγώ είμαι μονογαμική, θα ήθελα να γνωρίσω έναν άνθρωπο μονογαμικό. Δικαιούμαι. Όπως και ένας πολυγαμικός δικαιούται να γνωρίσει κάποιον που είναι πολυγαμικό. Και όπως δεν είναι καλή ιδέα οι πολυγαμικοί να κοροϊδεύουν τους μονογαμικούς, έτσι δεν είναι καλή ιδέα και οι μονογαμικοί να κοροϊδεύουμε τους πολυγαμικούς. Απλώς δεν θα τους πολυγαμηθούμε. Δεν θα τους πολυγαμίσουμε. Καλό βράδυ. Φιλιά.